συνδρομή των πολιτών στο θέμα της καθαριότητας ζήτησε για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει η πόλη τα τελευταία χρόνια αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η πόλη για να είναι καθαρή δεν φτάνει η καλύτερη υπηρεσία καθαριότητας. Χρειάζεται και συνεργασία από τους δημότες. Το ότι μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα, καμία αντίρρηση. Το ότι μπορούμε να έχουμε και καλύτερα μηχανικά μέσα, καμία αντίρρηση. Αλλά εάν δεν συνεργαστούν οι δημότες, όταν βλέπεις ότι ανοίγεις ένα κάδο ο οποίος είναι πράσινος και ανοίγεις και βλέπεις μέσα ένα βουνό, χαρτιά και εφημερίδες και τέτοια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα πράγματα θέλουν ουσιαστικά, και αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα ανοίξουμε τώρα, θέλει ουσιαστικά μια συμμετοχή των πολιτών. Αλλιώς δεν θα έχουμε ποτέ πόλη καθαρή. Αναφερόμενο στο θέμα των παρατασιούχων που παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες, ο κύριος Μπουτάρης θέλησε να υπογραμμίσει πως μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο νεότερο που να αφορά το θέμα, παρά τη δέσμευση που έδωσε πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός τον ίδιο. Μπουκώσαμε από σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια, σκάνδαλο το ένα, σκάνδαλο το άλλο, σκάνδαλο το τρίτο. Είτε αυτό αφορά την καθαριότητα, είτε αφορά το προσωπικό, είτε οτιδήποτε. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι το προσωπικό δουλεύει σχεδόν με αυταπάρνηση, είναι πολύ λιγότερος αριθμός από αυτούς που ήταν από την αρχή, δουλεύονται πάρα πολλές φορές και απλήρωτοι και παίρνω τελευταίο παράδειγμα δύο. Το ένα το ότι η Επίτροπος μας κόβει υπερορίες και το δεύτερο είναι το ότι οι παρατασιούχοι έχουν να προωθούν 3 μήνες. Ένα θέμα το οποίο είναι εγκλωβισμένο στο ελεκτικό συνέδριο και παρόλο που έκανα εγώ μια ζήτηση από τον Τσίπρα που την είδα την περασμένη εβδομάδα να λυθεί το θέμα και είπε θα πάρει τηλέφωνο για να επισπευθούν οι διαδικασίες, ακόμα δεν έχουμε κανένα νεότερο. Τις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 2013 μέχρι και σήμερα που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση παρουσίασε ο Θανάσης Παπάς, νυν Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, αφού προηγουμένως αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που δείχνουν τα σκάνδαλα στην καθαριότητα του Δήμου. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι στον τομέα της καθαριότητας δεν έχει γίνει κάποιο σημαντικό βήμα προόδου από το 2013 περίπου, όταν αντιμετωπίσαμε τα μεγάλα ζητήματα που είχαν προκύψει. Έχουν δε αποτύχει στην υλοποίησή τους σημαντικά έργα που είχαν δρομολογηθεί, όπως η τοποθέτηση υπογείων κάδων. Εμείς και εγώ προσωπικά πρέπει να απαντήσουμε με νυφαλιότητα και να πούμε ότι δεν προσχωρούμε σε αυτές τις απόψεις οι οποίες είναι δογματικές απόψεις και δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και σε πραγματικά στοιχεία, ότι η κατάσταση έχει μεταβληθεί δραματικά προς το καλύτερο και ότι ο στόχος την επόμενη χρονική περίοδο είναι να βελτιωθούν προβληματικές καταστάσεις και οι στερήσεις, βεβαίως, να γίνουν καλύτερες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να κάνουμε διαχείριση του σχεδίου, του τοπικού σχεδίου, το οποίο έχει πάρα πολλά να δώσει στο επόμενο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τους δημότες σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Ο νυν Αντιδήμαρχος που έχει στις αρμοδιότητές του τα θέματα που αφορούν την καθαριότητα Θωμάς Ψάρας, ξεκαθάρισε πως η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις για τα πράσινα σημεία, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και πολλά ακόμη που θα ανακοινωθούν το Μάιο. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών κατέθεσαν 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την ελεύθερη κατασκήνωση. Συγκεκριμένα ζητούν την νομιμοποίηση του ελεύθερου κάμπινγκ, σημειώνοντας πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, άμεση αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, αυτοοργάνωση και συμβίωση, ανταποκρίνονται στις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ανάγκες πολλών ατόμων που αδυνατούν να τις καλύψουν με την καθολική απαγόρευσή του, γεγονός που μεταφράζεται σε στέρηση του συνταγματικού δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Στην ερώτηση μάλιστα αναφέρεται ότι στις ισχύουσες διατάξεις επιλέχθηκε να επικρατήσει ως αγαθό αξιότερο ένομης προστασίας το ατομικό δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία και στην οικονομική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, με ταυτόχρονη προβολή των αγαθών της δημόσιας υγείας και του προστατευόμενου περιβάλλοντος,
έναντι του δικαιωμάτων ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, της ισότητας και της απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία πλήττονται δυσανάλογα, όπως τονίζεται. Επίσης, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί από τους 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αν εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταργηθούν οι διατάξεις περί απαγόρευσης της ελεύθερης κατασκήνωσης και να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο οριοθέτησής της. Το θέμα κλήθηκε να σχολιάσει η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η οποία ξεκαθάρισε ότι η κατασκήνωση χωρίς κανόνες δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Πρακτορείο FM, «Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν κανόνες για την προστασία, για την ασφάλεια, για την αποτροπή της ρύπανσης και τους στηρούμε». Το 96% των ταξιδιωτών που έχουν επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη θέλουν να επαναπρογραμματίσουν ένα ταξίδι στην πόλη, καθώς έμειναν ευχαριστημένοι από την συμπεριφορά των κατοίκων και τις παροχές που προσφέρει η Θεσσαλονίκη. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από άλλη μία έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα διενεργείται για 6η συνεχή χρονιά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση πάντως είναι πως 7 στους 10 ταξιδιώτες έχουν δηλώσει ότι είχαν καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία στη Θεσσαλονίκη από ό,τι προσδοκούσαν αρχικά. Μέσα από την έρευνα επίσης αναδεικνύεται πόσο καλά στέκονται τα ξενοδοχεία και διάφορες άλλες ανοδομές, οι σημάνσεις της πόλης, αλλά ότι δεν πάνε και πάρα πολύ καλά, θα έλεγε κανείς, επίσης μέσα από τα στοιχεία της έρευνας, η δημόσια καθαριότητα και η εικόνα των κοινόχρηστων χώρων, όπως είναι οι πλατείες, τα πάρκα και το κυκλοφοριακό. Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας, όπου παρουσιάζονται και αποτυπώνονται περισσότερο οικονομικά στοιχεία για την απόδοση των ξενοδοχείων, αναδεικνύεται ότι αυτό που το ξέραμε εξάλλου, η Θεσσαλονίκη πέρσι έκλεισε με μια άνοδο της τάξης του 5,5%, έχει αρχίσει η πληρότητα να φτάνει πλέον σε αξιοπρεπή επίπεδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η πληρότητα της πόλης. Αυτό που υστερεί πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη ακόμη και αποτυπώνεται ανάγλυφα μέσα από την έρευνα, είναι στους λοιπούς οικονομικούς δείκτες, όπως συγκεκριμένα η μέση τιμή δωματίου και το έσοδο αναδιαθέσιμο δωμάτιο, όπου δυστυχώς συνεχίζουμε να παραμένουμε ουραγός σε μια σειρά ευρωπαϊκών πόλεων με τις οποίες συγκρίνεται η Θεσσαλονίκη. Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης έχει θέσει ήδη τις νέες αγορές στόχους, στις οποίες θα επενδύσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Στους σημαντικούς επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, καταρχάς πλην των Ελλήνων που είναι η πρώτη σε ποσοστό αφίξεων αλλά και διανυκτερεύσεων. Πρώτη από τους αλλοδαπούς είναι οι Κύπροι και μέσα στην πρώτη δεκάδα είναι οι Κύπροι, είναι οι Τούρκοι, είναι οι Ρώσοι, είναι οι Γερμανοί, είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Σέρβοι, είναι οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι. Αυτή είναι η δεκάδα, εν πάση περιπτώσει, των εθνικοτήτων που και συντελεί σημαντικά στην επισκεψιμότητα της Θεσσαλονίκης αλλά και παρουσίασε και αύξηση κατά την περασμένη χρονιά. Αγορές στόχοι, τις οποίες θέτουμε προτεραιότητα και νομίζω κάθε Θεσσαλονικιός θα έπρεπε να θέσει, είναι αφενός μεν οι αγορές οι οποίες λόγω γεωγραφικής εγκύτητος μπορούν να επισκέπτονται την περιοχή μας και την πόλη μας οδικώς, δηλαδή το τόξο, η βεντάλια των βαλκανικών χωρών που μας περιβάλλουν μαζί με την Τουρκία, αφετέρου όλες οι χώρες, οι πόλεις με τις οποίες έχουμε αεροπορική σύνδεση και πρέπει να στοχεύσουμε να εκμεταλλευτούμε σαν όχημα την υφιστάμενη αεροπορική σύνδεση για να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα. Παραδείγματος χάρη τη Γερμανία, παράδειγμα λέω, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και άλλες τέτοιες χώρες όπου υπάρχουν αεροπορικές συνδέσεις. Οι τουρίστες, από ό,τι φαίνεται, επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για την κουλτούρα της, τη γαστρονομία και την διασκέδαση που προσφέρει, αλλά και για τη συμπεριφορά των κατοίκων της. Στα αρνητικά σημεία της πόλης καταγράφονται τα προβλήματα της καθαριότητας, της ηχορύπανσης, της ασφάλειας των μετακινήσεων και της κατάστασης στις πλατείες και τα πεζοδρόμια, η οποία χειροτέρευσε. 700 μόλις άτομα στελέχωσαν τα δημόσια νοσοκομεία σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ τα τελευταία 2 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, όπως τονίζουν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, 2.500 εργαζόμενοι στελεχώνουν τα δημόσια νοσοκομεία στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας, προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Τη στιγμή που, όπως λένε οι ίδιοι, συνάδελφοί τους έχουν να παίρνουν άδειες και ρεπό πολλών ετών πίσω. Έχουν έρθει περίπου 2.500 εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Είναι διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίαρχα
το προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βοηθητικό δηλαδή νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς κτλ. Με αποτέλεσμα να εμφανίζει ότι ενισχύει το σύστημα, όταν την ίδια στιγμή γνωρίζει και ο ίδιος αλλά και εμείς πολύ καλύτερα ότι το μόνιμο προσωπικό έχει, του οφείλονται χιλιάδες ρεπό, υπάρχουν άδειες κανονικές ακόμη και από το 2013, από το 2014 που δεν έχουν δοθεί στο προσωπικό αυτό, με αβέβαιο το πότε θα δοθούν. Ο προϋπολογισμός για το χώρο της υγείας του 2017 είναι μειωμένος σε σχέση με το 2016 κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός έχει τις επιπτώσεις του στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, από τα χειρουργεία μέχρι και τα εξωτερικά ιατρεία, καθώς λείπουν πολλά αναλώσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ο προϋπολογισμός του 2017 είναι λιγότερος κατά 350 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2016. Τα νοσοκομεία προσαρμόζουν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τα χρήματα που υπάρχουν ανά κωδικό προμήθειας, με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να αναβάλλονται χειρουργία και ιατρικές πράξεις λόγω έλλειψης αναλωσίμων υλικών. Αυτό δυσχεραίνει συνεχώς τη λειτουργία των νοσοκομείων. Οι λίστες μεγαλώνουν και στα χειρουργεία αλλά και στα εξωτερικά ιατρία, παρότι η προσέλευση έχει αυξηθεί, το αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση. Η ΥΠΟΕΔΗΝ έχει ζητήσει πολλές φορές να εξαιρεθεί η υγεία από τα μνημόνια. Στην κατάσταση που έχουν φτάσει τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ιδρυθεί σύλλογοι και υποστηρικτικοί φορείς προκειμένου να ενισχύσουν τα νοσοκομεία με χρηματικά ποσά για να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε είδη ιματισμού, αναλώσιμα και άλλα αντικείμενα που χρειάζονται καθημερινά οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη υπάρχει ένας σύλλογος φίλων γεννηματά Θεσσαλονίκης που είναι στο εξωτερικό από έναν παθολόγο γιατρό, ο οποίος κατά τακτά χρονικά διαστήματα μας στέλνει υλικά για το νοσοκομείο σε στήλ δωρεάς, ακόμη και κρεβάτια. Πρόσφατα ήρθε μια μεγάλη δωρεά με κομωδίνα, με κρεβάτια ασθενών κτλ. Και με διάφορα υλικά. Το κοινωνικό ιατρείο, τα κοινωνικά ιατρία κάνουν δωρεές φαρμάκων, γιατί δεν μπορούν αυτά να τα διοχετεύσουν στους ασθενείς και επειδή πλησιάζει η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να δοθούν, να μην πεταχτούν δηλαδή, να μην βγουν σε αχρηστία, δίνονται στα νοσοκομεία. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένας σωματείο φίλων του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος και από ό,τι ξέρω ζητήσανε σεντόνια δωρεές για σεντόνια, για μαξιλαροθήκες κτλ. Σε πανελλαδικό επίπεδο αυτή τη στιγμή οι οφειλές των νοσοκομείων σε προμηθευτές ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δυναμικά συνεχίζει η Χαλκιδική την προβολή του προορισμού στην Ιταλική αγορά, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρχίσει να αποδίδει, γεγονός που επιβεβαιώνει η αύξηση των αφίξεων από τη γείτονα χώρα. Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο η Χαλκιδική συμμετείχε μέσω της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων στην Ιταλία Ελένη Σαρικώστα σε 7 διαφορετικά workshop σε όλη την Ιταλία. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς όλο και περισσότεροι tour operators και μεμονωμένα ταξιδιωτικά γραφεία δείχνουν να την προτιμούν και βέβαια να την προτείνουν. Συνολικά η Χαλκιδική παρουσιάστηκε και μοίρασε προωθητικό υλικό σε μεγάλους tour operators και τουλάχιστον 200 ταξιδιωτικά γραφεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για δεύτερη χρονιά το Group Alpi Tour, ένας από τους μεγαλύτερους tour operator της Ιταλίας, έχει συμβόλαια με όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων στη Χαλκιδική. Ένα θεματικό workshop ήταν το αποκορύφωμα των δράσεων. Διοργανώθηκε στις 28 Μαρτίου σε κεντρικό πολυχώρο του Μιλάνου, όπου συμμετείχαν Ιταλικοί tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία από όλη την περιοχή της Λομβαρδίας. Και βέβαια η συμμετοχή της Χαλκιδικής για άλλη μια φορά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού BIT, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο 2 με 4 Απριλίου. Η επισκεψιμότητα του κοινού στο σαν της Χαλκιδικής ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, περίπου 1.000 επισκέπτες. Ενώ συγχρόνως συμφωνήθηκαν νέα press trips για την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2017. Η Χαλκιδική όμως προβάλλεται και μέσα από την Ιταλική τηλεόραση και συγκεκριμένα σε ρεπορτάζ του εθνικού καναλιού Rai 3, όπου προβλήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και η τηλεθέαση του οποίου κατά τη διάρκεια της προβολής της Χαλκιδικής ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Το ρεπορτάζ ήταν αποτέλεσμα του περσινού press trip που οργάνωσε ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής για Ιταλίδα δημοσιογράφο και θα προβληθεί ξανά μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2017.
σοκάρουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Ελλάς και παρουσιάστηκαν στη HuffPost Greece για τις απόπειρες αυτοκτονίας και τις αυτοκτονίες. Κάθε ημέρα δύο άνθρωποι στην Ελλάδα κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας και τουλάχιστον ένας αυτοκτονεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, καταγράφηκαν δύο περιστατικά αυτοχειρίας νέων ατόμων. Η περίπτωση ενός κοριτσιού 16 ετών στη Γλυφάδα και ενός 26χρονου φοιτητή στα Φάρσαλα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει καταγράψει η Ελλάς, σημειώθηκαν στην Ελλάδα τα εξής. Το 2013, 566 αυτοκτονίες και 642 απόπειρες. Το 2014, 514 αυτοκτονίες και 579 απόπειρες. Το 2015, 613 αυτοκτονίες και 769 απόπειρες. Το πρώτο εννιάμηνο του 2016, 349 αυτοκτονίες και 513 απόπειρες. Σε σύγκριση με παλαιότερη έρευνα, για τη χρονική περίοδο 2000-2012 παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των αυτοκτονιών. Συγκεκριμένος χάρτης καταγράφει με σειρά κατάταξη στις διοικητικές περιφέρειες, στις οποίες σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοκτονιών το διάστημα 2013-2015. Οι περισσότερες από αυτές λαμβάνουν χώρα στην Αττική. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι η επικινδυνότητα εκτοξεύεται σε ηλικίες άνω των 41 ετών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πρόκειται για δυσάρεστα περιστατικά που τις περισσότερες φορές για λόγους ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιοποιούνται. Όσο για τις απόπειρες αυτοκτονίας, είναι σίγουρα τρομακτικά πολλές και δεν μπορούν να καταγραφούν στο σύνολό τους. Οι συγγενείς πολλές φορές υπό το φόβο του κοινωνικού στιγματισμού δεν ενημερώνουν τις αρχές και πολλά περιστατικά συχαίονται με ατυχήματα, συνεπώς δεν μπορούν να διαγνωστούν ως αυτοκτονίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι πτώσεις στη θάλασσα, καθώς και ένας θάνατος στην άσφαλτο. Σε περίπτωση που διαγνωστεί μία αυτοκτονία μετά την νεκροψία νεκροτομή, τότε οι ιατροδικαστές δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αυτοκτονία στο πόρισμά τους. Όπως εξηγεί η ιατροδικαστής, είμαστε πολύ προσεκτικοί καθώς η αυτοχειρία στιγματίζει μία οικογένεια, ενώ υπάρχει και διαφωνία με την Εκκλησία. Τα στοιχεία της αστυνομίας για το διάστημα 2013-2016 καταδεικνύουν ότι οι αυτόχειρες είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους άντρες. Ειδικότερα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σημειώθηκαν συνολικά 1.656 αυτοκτονίες ανδρών. Την ίδια στιγμή χιλιάδες είναι και οι γυναίκες που εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να βάλουν οι ίδιες τέλος στη ζωή τους, με συνολικά 1.301 να έχουν διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας κατά το 2013-2016. Σχετικά με την αύξηση των αυτοκτονιών και των αποπειρών αυτοκτονιών στην Ελλάδα, αναφέρεται σε παλαιότερη μελέτη ότι σύμφωνα με ερευνητές στη δεκαετία 2000-2010 τα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά και φαίνονταν ανεπηρέαστα από το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθε. Σε πιο πρόσφατη έρευνα όμως, οι συγκεκριμένοι ερευνητές βρήκαν πως οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι ολοκληρωμένες αυτοκτονίες συσχετίζονται θετικά με την ανεργία. Ο καιρός είναι μια προσφορά της εταιρείας ραδιοεπικοινωνιών Μεϊμάρης. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως μέτρη 3 με 5 και τοπικά ισχυρή εξυμποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για επικοινωνία, ακόμα και στο φεγγάρι, έχεις το Μεϊμάρι. Ασύρματη, GPS θαλάσσης, βουνού, fitness και για σκύλους, action κάμερες, drones και κάμερες ασφαλείας. Μεϊμάρις, εδώ επικοινωνούμε. E-shop, meimaris.com.